καταδυνάστευση των λαών. Έρχεται να υπηρετήσει έχω προσώπων και πραγμάτωσφατα. Ψηφισέντα νόμο 2472-97 που νομιμοποιεί το ηλεκτρονικό φακέλωμα και τις επιπτώσεις από την εφαρμογή τους. Καθηγούμενος της στα όλοι οι οποίοι βρίσκονται πίσω από την εξέδρα να έρθουν μπροστά για να κλείσει και λεωφόρος αν χρειαστεί. Παρακαλούμε πάρα πολύ εκ της Συντονιστικής Επιτροπής όλοι οι αδερφοί οι οποίοι βρίσκονται πίσω από την εξέδρα να έρθουν μπροστά και παρακαλούνται οι τίμοι κληρικοί και μοναχοί να έρθουν μπροστά στην εξέδρα, ακριβώς μπροστά στην εξέδρα. Όλοι οι κληρικοί παρακαλούμε πάρα πολύ να έρθουν μπροστά στην εξέδρα και οι λαϊκοί να πάνε λίγο πιο πίσω παρακαλώ. Είναι ο κύριος Μανώλης Μιλιαράκης. Ακολουθεί ο κύριος Νεκτάριος Μουλατσιώτης. Ακολουθεί ο πατήρ Ευστάθιος Κολάς, πρόεδρος του ΙΧΚΕ. Ο πατέρας Μάξιμος, ιερομόναχος του Πατροκοσμάτου Ετωλού. Και ο υποφαινόμενος Τηλιανός Φακενάκης, πρόεδρος του ΧΡΙΣΠΕ. Θα ομιλήσει με χαιρετισμό και ο Παπαγιώργης Σιωτάκης, ο πρόεδρος των Σφακιανών Παπάδων. Σε λάβω.
Τα κανάλια είναι τώρα, το λέει μετά τις 11. Η Συντονιστική Επιτροπή σας ζητά συγγνώμη, γιατί δεν πρόβλεψε ότι θα είχαμε τις χιλιάδες αυτού λαού και οι μεγαφωνικές μας εγκαταστάσεις ίσως να μην καλύπτουν όλο το φάσμα των συγκεντρωθέντων. Αδέρφια, τη στιγμή αυτή τα κόμματα εξουσίας, τα κόμματα της θωράς και της διαφθοράς, τα κόμματα της παρακμής, η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ ψηφίζουν την επικύρωση της συνθήκης του Σέγγεν. Περιφρονούν τον ελληνικό λαό και όπως στην περίπτωση της συνθήκης του Μάστριχτ την ψήφισαν κατά καλόκαιρα, χωρίς ενημέρωση, μυστικά, έτσι και τώρα, χωρίς να ενημερώσουν τον ελληνικό λαό για το τι σημαίνει η συνθήκη του Σέγγεν, προχωρούν στην κύρωσή της. Μην ξεχνάμε ότι μέσα εκεί στην εξουσία το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία δεν βρίσκονται με τα τάξ, αλλά με τη δική μας ψήφο. Δεν υπάρχει εξουσία. Και ενώ εκείνοι μας στείλουν ψηφίζουν μια συνθήκη που αλυσοδένει το λαό και δεν βγήκαν ούτε ένας τους στην τηλεόραση να πούν τι είναι η συνθήκη αυτή. Και όχι μόνο αυτό, αλλά τα πουλημένα και εξαρτημένα και αλληλοπλεκόμενα μέσα μαζικής ενημέρωσης, θα λένε, μέσα μαζικής αποβλάκωσης και αποχάβλωσης του λαού. Δεν πέρασαν ούτε μια είδηση για αυτή τη συγκέντρωση. Και εσείς οι χιλιάδες που μαζευτήκατε εδώ το ξέρετε ότι το μάθατε στόμα με στόμα και με ένα φτωχό φεϊβολάν. Τα πουλημένα μέσα μαζικής ενημέρωσης κάνουν πρώτο θέμα τους το τι είπε η Μιμή, το τι είπε η Ρούλα και ο Μικρούτσικος και αγνοούν την θέληση του ελληνικού λαού. Αγνοούν τα προβλήματά μας. Αγνοούν ότι με τη συνθήκη Σέγγεν υποδουλώνεται ένας ολόκληρος λαός. Μας λένε, μα τι φωνάζετε για τη συνθήκη Σέγγεν? Αυτή λέει τη φτιάξανε οι Ευρωπαϊκοί. Τη φτιάξανε λέει. Παρακαλούμε, επειδή και τα μεγάφωνα είναι μικρά, μικρής εντάσεως, παρακαλούμε μη φωνάζουμε. Μας λένε ότι τη συνθήκη λέει τη φτιάξανε για να αντιμετωπίσουν τους εμπόρους ναρκωτικών, την τρομοκρατία. Τους απαντούμε. Τους εμπόρους ναρκωτικών τους έχουν στα χέρια τους και τους αφήνουν ελεύθερους. Τους απαντούμε. Τα νιάτα μας οδηγούνται στα ναρκωτικά από τον αντίχριστο τρόπο ζωής που επιβάλλει το σύστημα του καπιταλισμού που κυβερνάει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα σύστημα άθεο, αντίχριστο, απάνθρωπο. Ένα σύστημα που οδηγεί, που παράγει φτώχεια, οικονομική, πνευματική, ηθική, πολιτιστική. Ένα σύστημα εξαθλίωσης. Ένα σύστημα που υπηρετεί το θάνατο και όχι τη ζωή. Που έχει θεότητα το χρήμα, που έχει θεότητα το μαμονά, τον αντίχριστο και τον Χριστό και τους Αγίους του, τους πετάει στο περιθώριο ή τους κυλιαμπαρώνει σε χαλιβάρβαρους ναούς
χωρίς όμως το μήνυμά τους να το αφήνει να κυκλοφορήσει ελεύθερο στις καρδιές και στις πηγές των ανθρώπων. Αυτό είναι το σύστημα της Engel. Αλλά ερώτημα, ποιοι έφτιαξαν τη συνθήκη του Σέγγεν? Οι ίδιοι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λένε τη συνθήκη, λέει, του Σέγγεν την έφτιαξαν γραφειοκράτες και τεχνοκράτες και τα κοινοβούλια έρχονται απλώς να την επικυρώσουν. Προσέξτε, αδελφοί και φίλοι, απόψε στη Βουλή οι 300 εκπρόσωποι μας του έθνους δεν έχουν δικαίωμα, να ζητήσουν κάποια τροπολογία, κάποια βελτίωση. Το ερώτημα είναι, ψηφίζεται ολόκληρη ή καταψηφίζεται ολόκληρη η συνθήκη? Κανένα άλλο δικαίωμα δεν έχουν. Αυτό αποτελεί μια βάναυση, υποτίμηση του ελληνικού κοινοβουλίου. Έρχονται από την Ευρώπη αφεντάδες και μας λένε ή θα το δεχτείτε ολόκληρο το κείμενο ή μην δεχτείτε τίποτε. Και εμείς λέμε στους 300 Έλληνες βουλευτές να υπρόψουν τη φωνή τους υπερήφανα και να πούν όχι, δεν δεχόμαστε τη συνθήκη του Σέγγεν. Επικαλούνται ακόμα οι συνήγοροι της συνθήκης του Σέγγεν, μας λένε με αυτή την... Μας λένε ότι τη συνθήκη την έχουν φτιάξει για να υπηρετήσουν τη δημόσια τάξη. Η αλήθεια είναι ότι η συνθήκη Σέγγεν υπάρχει για να υπηρετήσει μια τάξη, αλλά πια τη νέα τάξη πραγμάτων της νέας εποχής, τη τάξη των Αμερικανών, του σιωνισμού, του πολυεθνικού κεφαλαίου. Αυτή την τάξη θα υπηρετήσει, όχι την τάξη του λαού και των λαών της Ευρώπης. Με τη συνθήκη αυτή πρέπει να ξέρουμε, παραβιάζεται το ιδιωτικό απόρριτο. Κάθε πολίτης εξορισμού καθίσταται ύποπτος. Το τεκμήριο αθωότητας αντικαθίσταται από το τεκμήριο ενοχής. Τι σημαίνει αυτό? Ο καθένας μας σήμερα είναι αθώος μέχρι να αποδειχθεί ότι είναι ένοχος. Αυτοί αντιστρέφουν τα πράγματα και μας λένε ο καθένας σας είναι ύποπτος, είναι ένοχος, εκτός αν αποδείξω ότι είναι αθώος. Άντε δηλαδή που λέει ο λαός μας να αποδείξω ότι δεν είσαι ελέφαντας, αν σου πούν ότι αυτοί ότι είσαι ελέφαντας. Μας κάνουν ένοχους, ύποπτους τον καθένα. Νομοθετούν και επιτρέπουν τη διακριτική παρακολούθηση του καθενός μας. Των σκέψεων, των ιδεών, της συμπεριφοράς του, της δράσεως του. Μερικοί αφελείς λένε, και τι μας πειράζει εμάς? Αν μάλιστα είμαι και καλός χριστιανός, εγώ δεν έχω να φοβηθώ τίποτα ότι θα με παρακολουθούν. Καθρέπτης είναι η ζωή, ας με δουν. Δεν είναι έτσι, φίλοι και αδελφοί. Σκεφτείτε το εξής, αν κάποιος από την κλειδαρότητα σας παρακολουθεί στο σπίτι σας, την ώρα που κάνετε την άγια δουλειά, την προσευχή σας, αν τον δείτε να σας παρακολουθεί, θα του πείτε, παλιάνθρωπε, τι σε ενδιαφέρει εσύ τι κάνω εγώ στο σπίτι μου? Όχι ότι έκανες τίποτε κακό, αλλά είναι δικαίωμα του καθενός μας να έχει την ιδιωτική του ζωή για τον εαυτό του και για τον Θεό του.
Κανένας άλλος δεν έχει δικαίωμα να μπαίνει στη ζωή μου απρόσκητος. Και η συνθήκη Σέγγεν ακριβώς αυτό κάνει. Μας ενοχοποιεί όλους και μας φακελώνει όλους. Και γιατί να μας φακελώνει? Τι τα θέλει, τι τους θέλει τόσο φακέλους? Ακούστε φίλοι, τα τελευταία 10 χρόνια στην Ευρώπη που μας έλεγαν ότι θα φτιάξει ένα παράδεισο επίγειο για όλους μας, έχουν δημιουργηθεί 5 Ελλάδες, 55 εκατομμύρια νεόπτωχοι, 20 εκατομμύρια άνεργοι, εκατομμύρια νέων στα ναρκωτικά, στο AIDS. Είναι επόμενο. Ταυτόχρονα οι πολυεθνικές αυξάνουν αλματοδός τα κέρδη τους και συσσωρεύουν. Είναι επόμενο να αναμένουν ότι κάποια στιγμή οι στρατιάτων πεινασμένων και καταπιεσμένων και εκπαιδευμένων θα ξεσηκωθεί σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Γι' αυτό και θέλουν να έχουν στήσει ένα μηχανισμό καταστολής και ελέγχου των λαϊκών κινημάτων και εν ανάγκη ένα μηχανισμό επιβολής ανοιχτής δικτατορίας. Πέραν τούτου, εμείς η Ελλάδα αποτελούμε, και μην το ξεχνούμε, ένα ξένο σώμα στη φραγκοκρατούμενη Δύση. Η Ορθοδοξία από τη μια και ο παπισμός και ο προτεσταντισμός από την άλλη δεν παντρεύονται. Και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για τους δυτικούς. Δεν μπορούν να χωνέψουν ότι εμείς εδώ κάτω σε αυτή τη γωνιά της γης θυμόμαστε ακόμα τι θα πει εμείς, τι θα πει αδερφός. Δεν έχουμε θεοποιήσει ακόμα το εγώ, αλλά κρατάμε στην κύριε μας έστω το εμείς του Μακρυγιάννη. Θέλουμε ακόμα να υπάρχει κοινότητα και κοινωνία. Εκείνοι θέλουν το άτομο, εμείς θέλουμε το πρόσωπο, εικόνα του Τριαδικού Θεού. Εκεί θέλουν ένα άτομο μιας απρόσωπης μάζας. Εμείς θέλουμε το πρόσωπο μέρος της κοινωνίας του Χριστού, του σταυρωμένου και αναστημένου. Αυτό λοιπόν είναι κάρφος για τους παπικούς, κάρφος για τους δυτικούς ορθολογιστές. Και έχουν νοιαστεί και έχουν βαλθεί να μας εξυγχρονίσουν. Και βλέπουμε σήμερα σε όλο το πολιτικό φάσμα τους εξυγχρονιστές να ανεβαίνουν, να ανέρχονται. Αλλά μην ξεχνάμε, όχι μόνο με την υποστήριξη των ξένων, αλλά και με την ψήφο μας. Μην το ξεχνάμε για να κάνουμε την αυτοκριτική μας. Γιατί είναι βασική αρετή του χριστιανού να ξεκινά την κριτική από τον εαυτό του. Δεν υπάρχει σήμερα Παπαδόπουλος και Ιωαννίδη στη Βουλή με τάξη. Με την ψήφο μας είναι εγκατεστημένη. Η δική μας ευθύνη είναι μεγάλη για ό,τι συμβαίνει και για ό,τι θα συμβεί από εδώ και πέρα. Να φύγουνε! Να φύγουνε! Θα τελειώσω για να πάρουν το λόγο και οι πατέρες. Ένα θέμα που θέτουμε εμείς και πρέπει να γίνει το αίτημά μας από αυτή τη στιγμή. Απόψε εμείς ζητούμε αδελφικά και από τους 300 βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Δεν ξεχωρίζουμε κανένα. Βλέπουμε μπροστά μας Έλληνες και τους καλούμε την ίστατη αυτή ώρα να πούνε όχι στη συνθήκη. Όχι! Αν υποκύψουν, εμείς δεν θα σταματήσουμε τον αγώνα. Γιατί η ψήφιση της συνθήκης του Σέγγεν θα φέρει αμέσως μετά την επιβολή έκδοσης ηλεκτρονικής ταυτότητας, που εκεί είναι το κλειδί και η ουσία της υποθέσεως. Εμείς λοιπόν δηλώνουμε από τώρα
και να το ξέρουν οι 300 στη Βουλή. Μπράβο. Και τα παιδικά στις Ρυξέλλες ότι δεν θα πάρουν ηλεκτρονική καθόλου από το εμείς δηλώνουμε, εμείς υπογράφουμε συμβόλαιο ότι θα ακυρώσουμε στην πράξη τη συνθήκη του Σέγγερ. Εμείς δηλώνουμε ότι θα αγωνιστούμε και θα συντονιστούμε πανελλαδικά για να κάνουμε κουρελόχαρτο τις επιταγές του Διευθυντηρίου των Βρυξελών. Εμείς δηλώνουμε ότι ένα μονάχα αρχηγό ερχόμαστε. Μόνο το Θεό μας και κυρίαρχος είναι ο λαός μας. Δεν θα δεχτούμε εμείς ποτέ αφεντικά από τους Βρυξέλλες. Αν οι πατεράδες μας πολέμησαν το τρίτο Ράιχ, έχουμε εμείς καθήκον να πολεμήσουμε εξίσου αντάξια με τους πατεράδες μας το τέταρτο Ράιχ της νέας εποχής, της νέας τάξης πραγμάτων που μας ετοιμάζει. Όχι στο ηλεκτρονικό φακέλωμα, όχι στη συνθήκη του Σέγγερ. Ζητούμε δημοψήφισμα εδώ και τώρα. Του, με τη βοήθεια του Θεού που την έχουμε. Γεια σας. Με συγχωρείτε, θα ακολουθήσουν οι ομιλητές και μετά θα γίνει πορεία στη Βουλή. Γι' αυτό να την φύγουμε και θα εκδώσουμε ψήφισμα. Θα είναι ο γνωστός αγωνιστής λυρικός Αρχιμανδρίτης Πατήρ Νεκτάριος Μουρατιώτης. Αγαπητοί εν Χριστώ, αγωνιστέ και ομολογητέ αδελφοί. Η μάχη δίνεται τώρα, αυτή την ώρα στη Βουλή συζητούν και επικυρώνουν τη συνθήκη Σέγγεν. Όπως μας είπαν βουλευτές μέσα από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Έσπασε! Πιστεύουμε ότι υπάρχουν ακόμα στη Βουλή άνθρωποι που μέσα στην καρδιά τους έχουν Χριστό και Ελλάδα. Αν δεν υπάρχουν, να πάρουν σπίτια τους. Θα πρέπει να σας πω ότι αδελφοί μου, από εδώ και πέρα ξεκινάει η μάχη, αλλά το τέλος δεν θα το πουν οι κύριοι αυτοί. Ό,τι αυτοί επικυρώσουν θα το ακυρώσουμε εμείς στην πράξη. Σώμα με σώμα.
βγούμε, θα δώσουμε τη μάχη. Εκεί θα καταλάβουν τι σημαίνει Ελλάδα, τι σημαίνει να υπάρχει μες στην καρδιά σου Χριστός και Ορθοδοξία. Αν θέλουν να γίνουν έρωνες, σημαίνει Ορθοδοξία. Ελλάδα σημαίνει Ορθοδοξία. Ελλάδα σημαίνει Ορθοδοξία. Ελλάδα σημαίνει Ορθοδοξία. Ελλάδα σημαίνει Ορθοδοξία. Και αυτό θα τους το δείξουμε στην πράξη. Εάν να γίνουν οι Νέρονες και οι Ινδοχριστιανοί, οι Δούοι Μάρτυρες. Είμαστε έτοιμοι για μαρτύριο. Και τώρα, αδελφοί, να δούμε τι είναι αυτή η ενωμένη Ευρώπη. Στην αρχή μας την είπανε ΕΟΠ. Ευρωπαϊκή μας είπανε Οικονομική Ένωση. Και είπαμε κι εμείς, ας μας βοηθήσουν οικονομικά οι Ευρωπαίοι. Και ο λαός το αποδέχτηκε. Εάν και από τότε είχα γράψει ότι αυτοί θα καταλήξουν σε μία ευρωπαϊκή αυτοκρατορία τελικά. Θα πρέπει να ξέρετε, ενωμένη Ευρώπη σημαίνει όπως κάποτε είχαμε εμείς στο Βυζάντιο. Και ήτανε στην Κωνσταντινούπολη η έδρα η πολιτική του αυτοκράτορος, έτσι και τώρα η έδρα της κυβερνήσεως φεύγει από την Ελλάδα. Βάσει του κοινοτικού δικαίου το έχουμε αποδεχτεί. Μεταφέρεται η βάση της κυβερνήσεως στις Βρυξέλλες και ο κύριος πρωθυπουργός γίνεται έμπαρχος, γίνεται νομάρχης. Θέλουμε πρωθυπουργό και όχι νομάρχη, γιατί έμπαρχος γίνεται επαρχία της Ευρώπης. Θα μας διαφυλάξουν τα σύνορά μας. Ποιοι δεν μας είπανε, οι Γερμανοί θα τα φυλάξουν, οι Ιταλοί, γιατί πλέον βαδίζουμε σε μία ενιαία ταυτότητα, βαδίζουμε σε ένα ενωμένο οικονομικό σύστημα με ένα κοινό νόμισμα και βαδίζουμε σε ένα κοινό στρατό. Ποιον λοιπόν θα στείλει που αυτοί οι Ευρωπαίοι με την Τουρκία είναι φίλοι? Ποιον θα στείλουνε να υπερασπιστεί τα σύνορά μας? Όπως στείλανε στη Βόρειο Ήπειρο, όπως στείλανε στη Βόρειο Ήπειρο τους Έλληνες να πάνε πάνω και αφήσανε τους Έλληνες να μας τους φυλάνε οι Ιταλοί και οι Γερμανοί. Αυτό θα κάνουν και τώρα. Γίνεται λοιπόν, αδελφοί μου, ένα ενωμένο κράτος. Και είναι δίκιο αυτό που ζητάνε να μας βγάλουν μία ταυτότητα. Σκεφτείτε, η Ελλάδα είναι ένα κράτος. Δεν μπορεί κάθε νομός να έχει και τη δικιά του ταυτότητα. Θα ήταν τρελό εκ μέρους της κυβερνήσεως αν κάθε νομός είχε τη δικιά του ταυτότητα. Αφού γίνεται ένα κράτος, ένα νόμισμα, μεταφέρεται η κυβέρνηση στις Βρυξέλλες. Και εδώ είναι εκπρόσωπος ο Πρωθυπουργός. Γι' αυτό είπα, γίνεται νομός η Ελλάδα στην ουσία. Και υπερισχύει το κοινοτικό δίκαιο. Το Σύνταγμά μας έρχεται σε δεύτερη μοίρα. Και αυτό το έχει ψηφίσει η Βουλή των Ελλήνων εδώ και χρόνια. Έτσι λοιπόν, μία ταυτότητα, ένα νόμισμα, ένα στρατός. Είναι λογικά αυτά που θέτουν οι Ευρωπαίοι, αφού θέλουμε να γίνουμε μία αυτοκρατορία ξανά. Αλλά το ζήτημα είναι, ρωτήθηκε ο λαός μας. Τον ενημερώσανε τι πάνε να του κάνουν σήμερα. Ναι ή όχι? Ακριβώς, κρατήσαν το λαό στην άγνοια, σκόπιμα, αδελφοί μου. Γι' αυτό ζητούμε να γίνει ενημέρωση πρώτα και μετά δημοψήφισμα. Επίσης, κλείνουν τα μάτια μας και μας λένε οποιαδήποτε τροποποίηση θέλετε,
θα την κάνουν. Αλλά αυτό οι υπουργοί κοροϊδεύουν το λαό. Γιατί η συμφωνία Σέγγεν, αν την ανοίξετε και την διαβάσετε, θα διαπιστώσετε μέσα ότι γράφει: η Βουλή δεν έχει κανένα δικαίωμα να τροποποιήσει κανένα άρθρο. Ή την ψηφίζουν έτσι όπως μας την έστειλε πακέτο η Ευρώπη, ή την απορρίπτουν. Αυτό λοιπόν, οποιαδήποτε τροποποίηση, υπόσχονται οι υπουργοί, κοροϊδεύουν και την Εκκλησία, κοροϊδεύουν και τον ελληνικό λαό. Επίσης, κάτι άλλο που δεν το είπανε στους ιερείς. Υπάρχει κοινοτική εντολή που λέγει το εξής. Ένα-ένα τα βγάζουν και τα φουρνίζουν. Όχι όλα μαζί. Και είναι βέβαιον και σίγουρον αυτό που λέω. Και αδελφοί μου, υπάρχει κοινοτική εντολή ότι καταργούνται οι επίσημες θρησκείες, καταργούνται σε όλα τα κράτη. Κανένα κράτος δεν θα έχει επίσημη θρησκεία και ουδής κληρικός οποιασδήποτε θρησκείας θα μισθοδοτείται και θα πληρώνεται από το κράτος. Αυτό δεν το είπαν ακόμα. Και ξέρετε γιατί δεν το είπαν. Γιατί τότε είναι σίγουρο όσοι ενδιαφέρονται μόνο για το χρήμα θα είχε ξεσηκωθεί και η μικρότερη ενορία και ολόκληρη η Ελλάδα. Γι' αυτό το κρύψα. Επίσης, σας ρωτώ ένα άλλο θέμα που δημιουργείται. Ένα άλλο θέμα που δημιουργείται, αδελφοί μου, είναι το εξής. Ότι το εξής σοβαρό θέμα αυτή τη στιγμή δημιουργήθηκε θέμα πολιτικού γάμου, δημιουργήθηκε θέμα πολιτικής κηδείας, πολιτικής βάφτισης. Σας ρωτώ, η κυβέρνηση των Ελλήνων με ποιον θα συνεννοηθεί? Με την Ιερά μας Σύνοδο. Και σωστά πράγματα. Όταν η κυβέρνηση γίνει στις Βρυξέλλες, σας ρωτώ, οι Ευρωπαίοι είναι 340 εκατομμύρια καθολικοί, παπικοί και προτεστάντες. Και εμείς είμαστε 9,5 εκατομμύρια. Σας ρωτώ, νομίζετε ότι θα υπολογίσουν, τον Αρχιεπίσκοπο των 9,5 εκατομμυρίων ή τον Πάπα με τα 340 εκατομμύρια? Τον Πάπα! Και γι' αυτό από εδώ και πέρα θα διοικεί ο Πάπας. Θρησκευτικός θα διοικεί ο Πάπας. Και να σας πω, κάτι άλλο. Ξέρετε γιατί η Εκκλησία επιμένει στις νέες ταυτότητες και σωστά πράττει να γραφτεί και το θρήσκευμα? Διότι είμαστε το 99% Ορθόδοξοι. Άλλοι πιστεύουν πολύ, άλλοι λίγο, αυτό δεν έχει σημασία. Πάντως είμαστε Ορθόδοξοι. Όταν λοιπόν μπορούν να κάνουν προαιρετικά όσοι θέλουν να μπει το θρήσκευμα, τότε μπορεί να παρουσιαστούν μόνο 500.000 που δεν φοβούνται, 1 εκατομμύριο, 2, 3. Οπότε θα γυρίσουν στον Αρχιεπίσκοπο και θα του πούν: τι μιλάς ρε, εσύ είσαι ένας Αρχιεπίσκοπος των 2-3 εκατομμυρίων. Η υπόλοιπη Ελλάδα στην ταυτότητα δεν έγραψε Χριστιανοί Ορθόδοξοι. Άρα δεν είναι. Οπότε θα γίνουμε και μειονότητα μέσα στο έθνος μας. Γι' αυτό λοιπόν, αδελφοί μου, η Εκκλησία έγινε. Και εδώ θα πρέπει να πούμε το εξής. Ότι ο Αρχιεπίσκοπος, πολλάκις το γνωρίζετε, έχω έρθει σε σύγκρουση. Και πολλάκις εδιώχθη. Αλλά αδελφοί μου, πρέπει να πούμε δύο πράγματα για τον Αρχιεπίσκοπο. Το πράγμα είναι το εξής που πρέπει να ομολογήσουμε. Να πούμε την αλήθεια σε δύο πράγματα. Ότι είναι ο μόνος Αρχιεπίσκοπος, και δεν το λέω για να τον κολακέψω ούτε για να τον επενέσω, αλλά είναι ο μόνος Αρχιεπίσκοπος που είπε
ότι ο Πάπας δεν είναι εκκλησία και ότι η Παπική Εκκλησία δεν είναι και αντιστέκεται στην Ένωση. Είναι ο μόνος αρχιεπίσκοπος που δεν δέχεται να γίνει η Ένωση Ορθοδόξων και Παπικών. Δεύτερο, είναι ο μόνος αρχιεπίσκοπος, χωρίς να θέλω να το κολακέψω, σας είπα, το δημοσίευσα και στο περιοδικό μου και σας το διαβάζω, γράφει τα εξής η Ιερά Σύνοδος με τον Αρχιεπίσκοπο. Η Εκκλησία μας, η Ιερά Σύνοδος, αγωνιώσα κρούει τον κόδωνα του συναγερμού προς ολόκληρον το έθνος και μητρικώς επιμένει και καλεί όλους τους τέκνους, όλα τα τέκνα της, να δώσουν ένα μάθημα καιρό στους επιδόξους νεκροθάπτας του έθνους μας. Η Εκκλησία μας ζητά από όλους σας να συνειδητοποιήσετε, εννοεί εμάς όλους, να συνειδητοποιήσετε την απειλή που μας έρχεται και να ακυρώσετε, λέει ο Αρχιεπίσκοπος, και να ακυρώσετε με δυναμική παρέμβαση. Δυναμική παρέμβαση. Αυτή είναι η δυναμική παρέμβαση. Αυτή είναι. Θα πάμε στη Βουλή μετά. Και προτρέπω, λέει ο Αρχιεπίσκοπος, κανένας Έλληνας να μην αρχιαφορήσει. Όχι, είπε, στις νέες ταυτότητες. Δεν είναι λόγια δικά μου. Αλλά δυστυχώς τα μέσα ενημερώσεως αυτά δεν τα διαβάσανε αυτά που τα είπε. Και γι' αυτό τα δύο τα πράγματα ο Αρχιεπίσκοπος είναι αξιέπαινος. Το ότι δεν δέχεται την ένωση με τους παπικούς και ότι είναι ο μόνος που σήκωσε τον αστημά του όταν ήταν υγιής και είπε όχι στις νέες ταυτότητες. Επίσης, το Άγιον Όρος έστειλε μήνυμα και λέγει, τώρα προχθές το έβελε, μαζεύτηκαν και 20 ηγούμενοι του Αγίου Όρους. Όχι, έχουν ξαναμαζευτεί, ξαναμαζεύτηκαν τώρα προχθές, σε έκτακτη ανακοίνωσή τους. Λένε στις 5 Ιουνίου, με πικρία και απογοήτευση, ο αγιορείτικος κόσμος πληροφορήθηκε την κατάθεση στη Βουλή της Συνθήκης του Σέγγεν προς κύρωση εσπευσμένα και χωρίς προηγουμένως να την επαρκεί ενημέρωση του ελληνικού λαού. Θα έχει ως φυσική συνέπεια να έβρει η πολιτεία του Αγίου Όρους όλους ανεξαιρέτως τους αγιορείτες πατέρας σύσσωμους και αντιμέτωπους με την κυβέρνηση της Ελλάδας. Θα δηλώσουμε αντιρρησίες συνειδήσεως και δεν θα λάβουμε τη νέα ταυτότητα. Δεν θα αφήσουμε την ελληνική βουλή εν μια νυχτή να γκρεμίσει ότι έκτισαν οι πατέρες και οι μάρτυρες του έθνους μας τόσους αιώνες. Δεν θα αφήσουμε να το γκρεμίσουμε. Και τελειώνω, αδελφοί μου, ότι στην Ελλάδα, στον κόσμο μάλλον ολόκληρο, υπήρξαν δύο λαμπρά αστέρια. Το πρώτο αστέρι που φάνηκε στη Βηθλεέμ και είναι ο Ιησούς Χριστός μας, ο αιώνιος και μοναδικός κυβερνήτης του σύμπαντος, ο αληθινός, ο μόνος αληθινός Θεός. Το ένα στέρι που ανέβηκε και δεν πρόκειται να δείξει. Το δεύτερο είναι η πατρίδα μας, η Ελλάδα. Το δεύτερο αστέρι. Το οποίο αστέρι ούτε αυτό πρόκειται να δύσει. Νομίσανε οι Ευρωπαίοι, εδώ υπάρχει σχέδιο, θυμηθείτε το Χίτλερ,
πήγε να δημιουργήσει ενωμένη Ευρώπη ο Χίτλερ, που καταγωγή είχε εβραϊκή ο Χίτλερ, άσχετο εάν σκότωνε τους Εβραίους. Υπάρχει άλλος λόγος που το έκανε. Πήγε να ενώσει τα κράτη που σήμερα έχουν μπει στην ενωμένη Ευρώπη. Όσα κράτη ο Χίτλερ καταλάμβανε, προσέξτε ότι τα ίδια κράτη εισέρχονται στην ενωμένη Ευρώπη. Και όσα κράτη πήγε να καταλάβει, και αυτά είναι υποψήφια για την ενωμένη Ευρώπη. Εδώ εφαρμόζουν. Χρησιμοποιήσαν οι σκοτεινές δυνάμεις το Χίτλερ τότε για να επιβάλλουν την παγκόσμια κυριαρχία δια του πολέμου. Δεν το πέτυχαν οι σκοτεινές δυνάμεις. Τώρα επανέρχονται με ειρήνη. Και σας ρωτώ, αδελφοί μου, η συμφωνία Σέγγε, ρωτήθηκε σήμερα στην τηλεόραση, παρακολούθησα, ρωτήθηκε σήμερα ο αρμόδιος βουλευτής που κάνει ο Παπαδόπουλος, που κάνει την εισήγηση αυτή τη στιγμή στην κυβέρνηση για να ψηφίσουν στη Βουλή. Ρωτήθηκε. Ρωτήθηκε και δεν απήντησε. Παρακαλώ. Ο πατήρ Μάξιμος τον ερώτησε ευθέως και τον ρώτησε και του είπε: «Κύριε βουλευτά, η συνθήκη Σέγγεν επιτρέπει την ελευθέρα μετακίνηση των πολιτών, όσοι είναι στην Ενωμένη Ευρώπη. Ελεύθερα δηλαδή, για να μπούμε στο κράτος, πρώτα ήθελα βίζα να πάω Γερμανία, Αγγλία. Τώρα ένας Γερμανός μπορεί να έρθει η Ελλάδα να κτίσει σπίτι χωρίς βίζα, χωρίς άδεια παραμονής. Επιτρέπεται η ελευθέρα μετακίνηση πολιτών». Θα μου πείτε, φοβάσαι μην κατέβουν οι Γερμανοί και καταλάβουν την Ελλάδα. Α, το καλοκαίρι να έρθουν για τουρισμό το πολύ πολύ. Οι Ιταλοί το καλοκαίρι να έρθουν το πολύ πολύ. Λοιπόν, το ζήτημα δεν είναι, αδελφοί μου, αυτοί. Είναι αυτό που δεν μας λένε. Ότι υποψήφια για την Ενωμένη Ευρώπη είναι η Τουρκία, η οποία σήμερα έχει 60 εκατομμύρια πληθυσμό. Αν μπει στην Ενωμένη Ευρώπη, είναι σίγουρο ότι σε μια νύχτα με την ελευθέρα μετακίνηση που ανοίγουν τα σύνορα με τη συμφωνία Σέγγεν, εν μια νύχτη θα περάσουν και θα καταλάβουν τα νησιά μας. Τη δεύτερη μέρα θα φτάσουν μέχρι κάτω το Τρίκορφο. Την τρίτη μέρα θα ξαναβάλουν πασά στα Γιάννενα. Χωρίς πόλεμο! Γι' αυτό χωρίς πόλεμο. Με η συνθήκη Σέγγεν προβλέπει την επάνωδο των Τούρκων στην Ελλάδα μόλις μπούμε και εκείνοι μόλις μπούνε στην ΕΟ. Βλέπω μιναρέδες σε όλη την Ελλάδα και πασά ξανά στα Γιάννενα, αδελφοί μου. Αυτό προβλέπω. Κάτι που δεν το λένε οι πολιτικοί, τι θα συμβεί αν μπει μέσα. Δυο λεπτά να τελειώσω και μετά τα συνθήματα. Έτσι μας φέρνουν οι Ευρωπαίοι τους Τούρκους στην Ελλάδα μέσα. Μας τους φέρνουν ειρηνικά πλέον. Θα υποδηλωθούμε χωρίς πόλεμο. Χωρίς πόλεμο. Γιατί ανοίγουν τα σύνορα με όσα μέλη κράτη μπαίνουν στην Ενωμένη Ευρώπη και στη Σέγγεν. Έτσι λοιπόν, αδελφοί μου, νομίζουν οι κύριοι ότι τα δύο αστέρια, ο Χριστός και η Ελλάδα, νομίζουν όπως νόμισε και ο Χίτλερ ότι θα τα σβήσει. Τα δύο αστέρια ας το καταλάβουν. Δεν θα σβήσει. Δεν θα σβήσει. Ας το καταλάβουν ότι στις καρδιές των Ελλήνων δύο άστρα θα λάβουν πάντοτε. Ελλάδα, Ορθοδοξία. Ελλάδα, Ορθοδοξία. Ελλάδα, Ορθοδοξία. Τα δύο άστρα. Αυτό δεν θα τα πείσουν. Όσο και αν οι σκοτεινές δυνάμεις πολεμούν, όσο ο ξιονισμός πολεμά, όσο η μασονία πολεμά, τα δύο άστρα ανέκριναν στον ουρανό. Υπάρχουν χιλιάδες πάτριες, Έλληνες, υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι, Έλληνες, υπάρχει Θεοτόκος που προστατεύει το έθνος μας. Δεν υπάρχει περίπτωση να σβήσουν τα δύο άστρα. Αυτοί θα χαθούν. Ο Νέρονας και ο Δοκλητιανός χάθηκε η Ορθοδοξία και η Ελλάδα έμεινε και θα μείνει, αδελφοί μου. Αμήν.
σημαίνει Ορθοδοξία. Ελλάδα σημαίνει Ορθοδοξία. Ελλάδα σημαίνει Ορθοδοξία. Ελλάδα σημαίνει Ορθοδοξία. Και τώρα, μετά από τον φλογερό και πύρινο λόγο του Αρχιμανδρίτου Πατρός Νεκταρίου Μουλατσιώτου, έχουμε τη μεγάλη χαρά και ευτυχία να παρευρίσκεται κοντά μας, όπως είναι γνωστό, ο πρόεδρος του Ιερού Συνδέσμου Κληρικών Ελλάδος. Το καταλαβαίνετε, ο πρόεδρος του Ιερού Συνδέσμου Κληρικών όλης της Ελλάδος. Ο πρεσβύτερος πατήρ Ευστάθιος Πολλάς. Ένα θερμό χειροκρότημα. Σεβαστοί πατέρες, ευλογημένοι αδελφοί χριστιανοί, Έλληνες και Ελληνίδες, ζούμε χωρίς αμφιβολία σε μια εποχή σύγχυσης και πλάγης. Οι ιδέες συγκεκριμένες απλώνονται σε κάθε γωνιά του κόσμου, προσπαθώντας να επηρεάσουν τον άνθρωπο και πολλές φορές να τον παρουσύρουν προς τις δυσκές τους κατευθύνσεις. Φανάσιμα δίχτυα πλάνης απλώνονται δεξιά και αριστερά με απότερο σκοπό να παγιδεύσουν την ελευθερία του ανθρώπου, να εξευτελίσουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και να φέρουν τον όλον προτελικά. Περίεργα λάβαρα αρχίζουν δειλά-δειλά να κυματίζουν ενάντια στο Σταυρό του Χριστού και του Ευαγγελίου της Αγάπης. Και αλλήμονό μας, αν φανούμε ανάξιδοι και κατώτεροι των περιστάσεων και δεν δούμε το πραγματικό νόημα αυτών των σημείων των καιρών για τα οποία ευθέως μας ομιλεί ο Λόγος του Θεού. Ποτέ άλλοτε η σύγχυση δεν δημιούργησε τέτοιους κινδύνους για την ανθρώπινη προσωπικότητα. Έτσι, δεν είναι σπάνιο το φαινόμενο εξευτελισμού και υποβάθμισης του ανθρώπου από απάνθρωπες ιδεολογίες και θρησκευτικούς αποπροσανατολισμούς. Από αυτό το φάσμα του παραλόγου δυστυχώς δεν ξέφυγε και η χώρα μας. Η Ελλάδα μας, που αφού ξέφυγε από την αγχώνια εξωτερικών εχθρών, τώρα έρχεται υποσυνείδητα αντιμέτωπη με ύπουλους εσωτερικούς δυστυχώς εχθρούς. Σοβαρός και ύπουλος εχθρός για την Ορθόδοξη Εκκλησία και τον ελληνικό λαό αποτελεί προσπάθεια χειραγώγησης και περιορισμού της ελευθερίας μας εν ονόματι της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης. Πράγματι, γίνεται μια υποχθόνια προσπάθεια υποδούλωσης της ελευθερίας μας με κάθε μέσο από κέντρα αποφάσεων του εξωτερικού. Στη συγκεκριμένη μας περίπτωση, επιχειρείται μια σκλάβωση της ελευθερίας μας από τη συνθήκη, την πορυβόητη συνθήκη του Σέγγεν. Ο τρόπος εφαρμογής της συνθήκης αυτής και οι όροι που θέλουν τους πιστούς ορθόδοξους χριστιανούς, οι όροι που θέτουν, μας οδηγούν συνειρμικά στα όσα είχε καταγράψει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Αποκάλυψη. Για το τερατώδες εκείνο θηρίον που έρχεται να χτυπήσει την ορθή πίστη στον αληθινό Θεό και να σκλαβώσει συνειδήσεις. Αυτή η διάσταση
υποχρεώνει τον Ιερό Σύνδεσμο Κληρικών Ελλάδος, το σύνολο των εφημερίων ιερέων της Ορθόδοξης Πίνης της χώρας μας, να τονίσει προς κάθε κατεύθυνση τις ενστάσεις και τις ανησυχίες του και να σταθεί στο πλευρό όσων αγωνίζονται για να μην εφαρμοστεί πραξικοπηματικά η συνθήκη του Σέγγελ. Με τα όσα διαβλέπουμε, η συνθήκη αυτή είναι μια σκοταδιστική επίθεση εναντίον της Ορθόδοξης Εκκλησίας και του ελληνικού λαού. Αλλά αδελφοί μου, μπορεί η εποχή μας να είναι δύσκολη, όμως δεν είναι μόνο δύσκολη, είναι και μεγαλειώδης. Μεγαλειώδης γιατί έφτασε η ώρα του χριστιανού, γιατί ο χριστιανός είναι ο μόνος που δεν φοβάται εχθρούς, διότι κατέχει στα χέρια του την αλήθεια, την μόνη οδό και τη ζωή. Η ένωση των χριστιανικών δυνάμεων με την έννοια του συντονισμού και της αποκοινού θράσεως είναι αίτημα και ανάγκη κάθε εποχής, ιδιαίτερα σήμερα που η ευθύ του Ευαγγελίου είναι και πολύ και οργανωμένη. Το λόγο λοιπόν έχει ο χριστιανικός λαός. Ο λαός που πέρασε σε προηγούμενους αιώνες μέσα από διωγμούς και σφαγές από μέρους των εχθρών της πίστεως και άντεξε και νίκησε, γιατί είχε οδηγό του το μόνο νικητή, τον Ιησού Χριστό. Γιατί κοντά του βρίσκονται οι ποιμένες του, οι ιερείς του, όπως στάθηκαν σε κάθε δύσκολη στιγμή. Μαζί προχώρησαν, μαζί προχωρούν και μαζί θα προχωρήσουν. Ο Ιερός Σύνδεσμος Κληρικών Ελλάδος με την εδώ παρουσία του εκφράζει την όντενη ανησυχία του για την απειλή της ελευθερίας μας από τη συνθήκη του Σέγγεν και καλεί τους εκπροσώπους του λαού στο Κοινοβούλιο, τους βουλευτάς μας, να δουν το πραγματικό νόημα της συνθήκης και να μην επιχειρήσουν την ψήφισή της και την πραξικοπηματική της εισαγωγή στην Ελλάδα, στην Ορθόδοξη Ελλάδα. Να εξηγήσουν στο λαό όλη την αλήθεια για τη συνθήκη αυτή και να τη θέσουν σε δημοψήφισμα εγκρίσεώς της από τον ελληνικό λαό. Δημοψήφισμα! Τα πατρικά μας λόγια ελπίζουμε να εισακουστούν τελικά. Η δύσκολη εποχή μας επαναφέρει στο προσκήνιο το μοναδικό αγωνιστή, τον χριστιανό, τον ένδοξο λαό μας, που τα πάντα θυσίασε και θυσιάζει για την ελευθερία του, που καμιά συνθήκη δεν είναι δυνατόν να την καταπατήσει αυτή την ελευθερία. Στην επικαιρότητα λοιπόν ο αγωνιστής ελληνικός ορθόδοξος χριστιανός και όσοι τον γνωρίζουν ας προσέλθουν μαζί να αγωνιστούμε. Όσοι τον φοβούνται ας αλλάξουν και όσοι τον ηρωνεύονται ας περιμένουν. Όπως σε όλες τις εποχές αδελφοί μου, έτσι και σήμερα ο αγώνας είναι ίδιος για του Χριστού την πίστη την Αγία και για της πατρίδας μας την ελευθερία. Σας ευχαριστώ. Και μετά από την τόσο εμπεριστατωμένη ομιλία του Προέδρου του Ιερού Συνδέσμου Κληρικών Ελλάδος, πατρός Ευσταθίου Κολά, που επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά είναι μεγάλη επιτυχία και πάρα πολύ σημαντικό ότι όλοι οι κληρικοί της Ελλάδος διαμέσου του Προέδρου τους παρευρίσκονται εδώ μαζί μας. Ένα θερμό χειροκρότημα. Επιτέλους, ο λαός
δεν είναι μόνος του. Έχει μπροστά τους ποιμένες του. Επιτέλους, όχι όλους βέβαια, αλλά στη μεγαλύτερη πλειοψηφία. Κοράσω και πάλι σημαία. Και όταν το Ράσο γίνεται σημαία, η νίκη είναι βεβαία. Αγαπητοί μας, ακολουθεί ο ομιλητής, πρόεδρος του Ιεραποστολικού Συνδέσμου Νέων, ο Άγιος Κουσμάς ο Αιτωλός, πατέρας Μάξιμος, μοναχός Αγιορείτης. Άξιος! 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 Η Ελλάδα με τέτοιο κύριο ποτέ δεν πεθαίνει. Σεβαστοί πατέρες, περιούσε λαέ της Ελλάδος, χαίρετε η Κυρίω. Που την αλήθεια σιγάν κίνδυνος όντως μέγας. Και κόλασης αιώνιος και βόθρος απολίας. Ου δίκαιον, ου θεμητών, ου πρέπον ευσεβέσει όλος σιγάν εν θα Θεού τους νόμους αθετούσι. Λέγει ο Άγιος Πατήρ της Εκκλησίας μας Θεόδωρος του Δίτης. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει το εξής, αγαπητοί μου αδελφοί, όταν η αλήθεια διακυβεύεται, όταν ο νόμος του Θεού προδίδεται, τότε όλοι εμείς και όλοι εσείς οι Ορθόδοξοι Έλληνες Χριστιανοί δεν πρέπει να σιωπούν, αλλά να ομολογούν και να διακηρύττουν την αλήθεια όπως την διακηρύττουμε αυτή τη στιγμή. Γιατί λέγει, είναι κόλασης αιώνιος να προδίδουμε την αλήθεια του Χριστού, την αλήθεια της πίστεώς μας, τα ιερά και τα όσια της πίστεως και της πατρίδος μας. Ακριβώς, αγαπητοί μου αδελφοί και αγαπητοί Έλληνες και Ελληνίδες, αυτό συμβαίνει όλα αυτά τα τελευταία χρόνια, αλλά δυστυχώς και σήμερα. Σήμερα, Δευτέρα, 9 Ιουνίου, εδώ λίγο πιο κάτω στη Βουλή των Ελλήνων, ορισμένοι υποτίθεται εκπρόσωποι όλων ημών και ημών, υποτίθεται οι οποίοι έχουν ταθεί να φυλάνε θερμοπύλες και οι οποίοι είναι φύση και θέση, φρουρή και ταγή των ιερών και των οσίων της πίστεώς μας, προδίδουν την Ελλάδα μας, προδίδουν την Ορθοδοξία μας. Έσχος, αγαπητοί μου αδελφοί, είναι πολύ μικρό για να εκφράσει την εσχάτη προδοσία των 300 της Βουλής. Είναι πολύ μικρό. Είναι προδότες εσχάτης προδοσίας. Το διακηρύττω αυτή τη στιγμή δημόσια με κάθε φίλη το λεγόμενο μου. Εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, όλοι οι άλλοι είναι προδότες! Και να είναι σίγουροι, το τονίζω και σας παρακαλώ πάρα πολύ όλους σας, διότι ο αγώνας τώρα αρχίζει! Τώρα! Τώρα αρχίζει ο αγώνας! Δυστυχώς
οι πατρονές τους και τα κέντρα εξουσίας, τα οποία κατευθύνουν δυστυχώς την Ορθόδοξη Ελλάδα μας, έχουν δώσει τη γραμμή τους. Διαλύστε την Ελλάδα, διαλύστε την Εκκλησία, διαλύστε την οικογένεια, διαλύστε τον ελληνικό λαό. Και να φτιάξουμε ένα καινούριο κράτος, μια καινούρια παγκόσμια κυβέρνηση, για μια νέα εποχή, για μια νέα τάξη πραγμάτων. Το ακούτε και το ακούμε δυστυχώς όλοι μας καθημερινά. Σέγγεν, αγαπητοί μου αδελφοί, σημαίνει Ελλάδα προδομένη και πουλημένη. Όλοι μαζί, Σέγγεν σημαίνει Ελλάδα πουλημένη. 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 Ναι, αυτοί οι 300, όχι όλοι επαναλαμβάνω, υπάρχουν και εξαιρέσεις και είναι προς τιμή τους ότι κάποιοι βουλευτές, ιδιαιτέρως από την αξιωματική αντιπολίτευση, χωρίς καμία πολιτική τοποθέτηση αυτή τη στιγμή, περάνω κομμάτων μιλάω, όπως και το Δίκη, ο Συνασπισμός και το ΚΚΕ και ένα-δυο βουλευτές από το ΠΑΣΟΚ αντέδρασαν και κατεψήφισαν και το νομοσχέδιο για την προστασία του πολίτη στις 18 Μαρτίου, αλλά και σήμερα θα αντιδράσουν για τις συνθήκες Σέγγεν. Είναι προς τιμή τους. Τα ψέματα λοιπόν, αγαπητοί μου αδελφοί και αγαπητοί φίλοι και φίλες, τέλειωσαν. Από σήμερα, εάν ψηφιστεί, που δυστυχώς θα ψηφιστεί η συνθήκη, δεν το εύχομαι, αλλά έχουμε εγκυρότατες πληροφορίες, λόγω του ότι είναι η πλειοψηφία υπέρ της συνθήκης, ότι δυστυχώς θα ψηφιστεί και θα κηρυχθεί. Αλλά να ξέρουν όμως ότι θα μας βρουν όλους εμάς και χιλιάδες άλλων Ελλήνων πολιτών αντιμέτωπους. Και όπως εκφράστηκε και η έκτακτη ιερά κοινότητα του Αγίου Όρους στην Διπλή Σύναξη, θα μας βρουν αντιρρησίες συνειδήσεως. Δεν θέλω να αναφερθώ στη συνθήκη Σέγγεν. Οι αξιόλογοι ομιλητές που προηγήθησαν ανέφεραν επαρκώς το τι είναι η συνθήκη Σέγγεν. Εγώ, η ταπεινότης μου και η ελαχιστότης μου, ένα πράγμα θα ήθελα να τονίσω στην αγάπη σας. Ότι εδώ σήμερα, που είναι βέβαια πολύ μεγάλη χαρά και εκ μέρους της Συντονιστικής Επιτροπής, σαν μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής, σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας που βρεθήκατε εδώ, οι χιλιάδες αυτοί του ελληνικού λαού, ορθοδόξων ελληνικού λαού, αλλά σήμερα έπρεπε δυστυχώς να είναι όχι 10 και 20 χιλιάδες που είμαστε σήμερα εδώ, να είμαστε 100, 200, 500, 1 εκατομμύριο, εκατομμύρια Έλληνες. Αλλά όμως μέσα σε μία εβδομάδα έκτακτα δεν μπορούσαμε να κάνουμε περισσότερα πράγματα, όπως ενημερωθήκατε και από την εκπομπή μου, από την Φωνή του Πατροκοσμά, κάθε Σάββατο που είναι στις 3 η ώρα από το κανάλι Τηλετώρα. 27 Μαΐου πληροφορηθήκαμε ότι θα ψηφιστεί μέχρι τις 15 Ιουνίου και Παρασκευή συνευρεθήκαμε, Σαββάτο βγήκε το προηγούμενο το Φέι Βολάν και μέσα σε μία εβδομάδα κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να γίνει εκτάκτος αυτή η συγκέντρωση. Η ωραία και πανελλαδική συγκέντρωση αυτή. Αλλά όμως... Ισία, δεν ενημέρωσε. Δεν ενημέρωσε.
Το ξέρω, το ξέρω. Δυστυχώς, δυστυχώς, δυστυχώς δεν μπόρεσαν να γίνουν όλα και βέβαια δεν το αρνούμεθα, δεν το αρνούμεθα ότι υπάρχουν ορισμένοι κληρικοί οι οποίοι για τον Α ή για τον Β λόγο δεν συμφωνούν και δεν προτρέπουν τους Έλληνες, τους Ορθόδοξους Έλληνες για τέτοιου είδους αγώνες, σπουδαίους και μεγαλόπνους αγώνες. Δεν πειράζει όμως, ελπίζω με κάποια στιγμή να καταλάβουν το σφάλμα τους και να έρθουν και αυτοί κοντά μας για να συνεχίσουμε όλοι μαζί ενωμένοι τον αγώνα. Μέσα σε μία εβδομάδα λοιπόν μπορώ να πω και να εκφράσω την ευχαρίστησή μου και την ικανοποίηση ότι κάναμε κάτι και έστω και την τελευταία στιγμή που σήμερα ψηφίζεται η συνθήκη Σέγγεν. Αλλά όλοι μας είμαστε άξιοι και όλοι είμαστε άξιοι συγχαρητηρίων. Και επίσης τι κάνει. Αυτό που θέλω να πω και να κλείσω είναι το εξής. Πρέπει όλοι μαζί να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν ζούμε σε οποιουσδήποτε καιρούς. Οι καιροί δυστυχώς είναι πολύ πονηροί, χαλεποί, εσχατολογικοί. Και όπως έλεγε ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων, της γάρ έχω συγγνώση, ευχερός η τούτου γινός και τέλευσης. Της δε τον ούν έχω συνεις πράγματα βιωτικά, ούχ ευχερον τούτο. Δηλαδή, όσοι είναι κοντά στο Θεό, κοντά στην Εκκλησία, κοντά στην πηγή της ζωής, εύκολα καταλαβαίνουν την κρισιμότητα των καιρών και τα έσχατα χρόνια. Όσοι όμως ζουν μέσα στην τρυφή, μέσα στην ευμάρεια και μέσα στην βιωτική μέρημνα, δεν το αντιλαμβάνονται και δυστυχώς θα είναι αργά όταν θα το συνειδητοποιήσουν. Ας αγωνιστούμε όλοι αγαπητοί μου αδελφοί να βρισκόμαστε πάντοτε κοντά στον Κύριό μας, κοντά στην πηγή της ζωής, κοντά στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας και όλοι μαζί με μια φωνή, με μια ψυχή και ένα σώμα να αγωνιζόμαστε κατά τη συνθήκη Σέγγεν. Πείτε μου παρακαλώ, θέλετε να χαθεί η ελευθερία μας? Όχι! Θέλετε να σφραγιστούμε? Όχι! Θέλετε να υποδουλωθεί η Ορθόδοξη Ελλάδα μας, για την οποία θυσιάστηκαν χιλιάδες ήρωοι και προγονείς μας? Πείτε, θέλετε? Όχι λοιπόν στη συνθήκη Σέγγεν. Όχι στο ηλεκτρονικό φακέλωμα. Όχι στην καταπάτηση της προσωπικής μας ελευθερίας. Ζήτω η Ορθοδοξία μας. Ζήτω η Ελλάδα. Ελληνίδες, Έλληνες, νυν υπερπάντων ο αγών. Γίγα λεπτά έχετε κουραστεί, όλοι έχουμε κουραστεί. Σε ένα δεκάλεπτο τελειώνουμε και θα γίνει ειρηνική πορεία στη Βουλή να επιδώσουμε ψήφισμα στον πρόεδρο της Βουλής και στα κόμματα. Θα απευθύνει ένα σύντομο χαιρετισμό ο κύριος Τελιανός Σφακιανάκης, πρόεδρος της Χριστιανοορθόδοξης Πρωτοβουλίας Ενότητας, σωματείου που είναι από τους συνδιοργανωτές εκδηλώσεως. Δύο λεπτά θα απευθύνει χαιρετισμό ο κύριος Μαρκουλάτος και ένα λεπτό, το τελευταίο της εκδήλωσης, θα το αφιερώσουμε στον υπερπολίτεκνο 12 παιδιά και ποιος ξέρει πόσα εγγόνια, Παπαγιώργη Σφακιανό από τα Σφακιά, που είναι της Επιτροπής Σφακιανών Παπάδων, για να πάρουμε και μια γεύση από τα ηρωικά και αδούλωτα Σφακιά. Πάω κύριο Σφακιανάκη. Σεβαστοί μου εκπρόσωποι της Εκκλησίας, αγαπητά μου αδέλφια Έλληνες, σκύβω το γόνατο σε όλο τον ξεκάθε άνθρωπο. Η συνθήκη Σέγγεν είναι υποδουλωτική συνθήκη
σκλαβώνει κάθε άνθρωπο, προσέχτε. Δεν ομιλούμε μόνο περί Χριστού και Ορθοδοξίας, ομιλούμε περί του ανθρώπου. Ο άνθρωπος εγεννήθη ελεύθερος και ελεύθερος πρέπει να πεθάνει. Δεν πρέπει να το σκλαβώσει η Σέγγεν. Εδώ παίζεται η ζωή, η υπόλοιψη του κάθε ανθρώπου και του μουσουλμάνου και του χριστιανού, αλλά και του σιωνιστή. Και ο σιωνιστής έχει εξουσιαστεί και κανείς δεν θέλει στο κεφάλι του εξουσιαστή. Η συνθήκη Σέγγεν είναι ο εξουσιαστής του κόσμου, κάθε ανθρώπου εξουσιαστής. Και παρακαλώ να προσέχετε κάτι. Έχει καταργηθεί σταδιακά στην Ελλάδα ο νόμος που επιβάλλει κατά το άρθρο 10 του Συντάγματος να δίνεται απάντηση σε κάθε πολίτη Έλληνα. Αυτός ο νόμος, ο οποίος έγινε από τον Ελευθέριο Βενιζέλο, και αυτός ο νόμος έδωσε φτερά στον Έλληνα και πενταπλασίασε την Ελλάδα, αυτός ο νόμος καταργήθηκε. Σήμερα δεν υπάρχει νόμος. Υπάρχει ασυδοσία. Ο πολίτης είναι δούλος και σήμερα ακόμα. Εάν λοιπόν δεν επαναφέρουμε αυτούς τους Άγιους νόμους που μας έκαναν ανθρώπους, δεν θα μπορέσουμε ποτέ να κάνουμε τίποτα. Ο σύνδεσμος μας, το σωματείο μας, το ΧΡΙΣΠΕ, έχει αποστολή να συντονίσει όλες τις ελληνοορθόδοξες δυνάμεις της Ελλάδος. Υπό ενιαίο αγώνα, εμείς είμαστε οι υπηρέτες αυτού του αγώνα. Είμαστε οι τελευταίοι που θα διεκδικήσουμε πρωτιά. Δεν θέλουμε πρωτιά. Θέλουμε συντονισμό και ο συντονισμός απαιτεί εθελοντές. Ζητώ λοιπόν όλοι εμείς εδώ, κάθε άλλος που δεν έχει μάθει αλλά θα πρέπει να πληροφορηθεί από εσάς, να γίνει ένας εθελοντής σε κάθε σωματείο που ανήκει, ώστε όλοι μαζί, συσπηρωμένοι και συντονισμένοι, να καταγραφούμε ώστε να μην επιτρέψουμε να μας φακελώσουν στη Σέγγεν και να μας κάνουν υποζύγια. Αυτό επιβάλλει η Σέγγεν. Ο άνθρωπος πρέπει κατά αυτούς να πεθάνει σκλάβος. Γεννήθηκε ελεύθερος, ελεύθερος θα πεθάνει. Ελευθερία ή θάνατος λοιπόν. Ο κύριος Μαρκουλάτος θα σας πει δύο λόγια. Μπράβο Γιώργο. Κύμοι πατέρες, ευλογημένα μου αδέλφια, σήμερα για μας, για το ελληνοορθόδοξο κίνημα σωτηρίας, είναι μεγάλη χαρά, μεγάλη ευλογία, γιατί μετά από 10 χρόνια, όταν η πρώτη συγκέντρωση στα προπήλαια του Πανεπιστημίου, βλέπουμε νέες δυνάμεις, νέες ψυχές να ανασταίνονται και η πορεία να γίνεται πορεία νίκης, να γίνεται μία ενότητα κλήρου και λαού, νέου και παλαιού εορτολογίου, για να πούμε το μεγάλο ιστορικό όχι. Εσείς ξέρετε ποιοι αγωνιστήκατε και πόσο για να βρεθούμε σε αυτήν την ημέρα. Και όπως είπαν και οι προλαλήσαντες, ο αγώνας δεν αρχίζει σήμερα, αλλάζει όμως μορφή, γίνεται σκληρότερος, γίνεται ανένδοτος, γίνεται αγώνας ομολογιακού μαρτυρίου. Γι' αυτό αύριο 5:30 όλοι, να μην λείψει κανείς, έξω από τη Βουλή των Ελλήνων, ή ψηφίσουν
ή όχι τη συνθήκη. Θα διαχωρίσουμε τις ευθύνες μας. Θα πούμε με μια φωνή, κλήρος και λαός, δεν παίρνουμε νέες ταυτότητες. Δεν αναγνωρίζουμε την άλωση της Ελλάδος μας. Λέμε στεντορία τη φωνή και από τα βάθη της ψυχής μας. Όχι στην τελευταία σταυροφορία. Το Βυζάντιο, η Ελλάδα μας, η Ορθοδοξία μας θα μείνει απόρθητη. Θα δώσει τη μάχη για την ανθρωπότητα ολόκληρη και θα νικήσει με τη βοήθεια του Κυρίου. Και τώρα αυτός ο συναγωνιστής των 10 ετών στην πορεία, ο Ανδρέας Λύρας, θα πει δυο λόγια πάλι για αυτούς που πορεύθηκαν μέχρι σήμερα από την ψήφιση του καταραμένου νόμου 1599. Βλέπουμε και τότε Πασόκη στην εξουσία, βλέπουμε και σήμερα στην οριστική και τελική φάση της προδοσίας που άρχισε τότε πάλι οι ίδιοι να προχωρούν εναλλασσόμενοι δυστυχώς και με τη Νέα Δημοκρατία. Η Ελλάδα θα ζήσει, η Ορθοδοξία μας θα νικήσει. Ζήτω η Ορθοδοξία, ζήτω το έθνος. Ευλογημένοι πατέρες, μετά από 10 χρόνια συναντώμεθα στο χώρο αυτό για να δώσουμε την τελική μάχη. Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε το μεγάλο κομπιούτερ που είδε ο Δανιήλ στις προφητείες. Αυτή τη στιγμή πρέπει να του βγάλουμε τα δόντια και τα νύχια. Προσέξτε! Και για να του βγάλουμε αυτά τα δόντια και τα νύχια πρέπει να πούμε όλοι όχι, δεν παίρνουμε τις νέες ταυτότητες. Ό,τι και να γίνει απόψε, ό,τι και να συμβεί, ο αγώνας συνεχίζεται. Αύριο 5:30 θα πούμε το έσχος, εάν περάσει. Εάν δεν περάσει, θα τους πούμε όπως ο σεβασμιότατος Αυγουστίνος Καδιώτης της Πίθα είπε, προαιρετικό, όποιος θέλει ασφακελωθεί, δεν έχουν το δικαίωμα υποχρεωτικός να μας φακελώσουν. Όποιος θέλει μπορεί να πάρει το χάραμα του Αντιχρίστου. Εμείς θα δώσουμε τη μάχη σε όλη την επαρχία. Ο Χριστός μαζί μας. Αμήν. Ευχαριστούμε. Και τώρα ένα σύντομο χαιρετισμό και τελειώσαμε. Από τον πατέρα Γιώργιο Κιωτάκη, τον κριτικό, και μετά αγαπητοί μου Έλληνες και Ελληνίδες, αγαπητοί αδελφοί, θα διαβαστεί το ψήφισμα, το οποίο όλοι εμείς και εσείς θα εγκρίνουμε και θα ακολουθήσει πορεία προς την Βουλή των σε εισαγωγικά Ελλήνων, σε εισαγωγικά Βουλή των Ελλήνων, διότι κάθε άλλο παρά Βουλή των Ελλήνων είναι, και θα... Προσέξτε, θα θέλαμε πάρα πολύ να σας παρακαλέσουμε να είμαστε κόσμοι, ευγενικοί, με τάξη και σύνεση, για να δώσουμε και το καλό παράδειγμα σε όλους εκείνους τους καλοθελητάς που μας προσβάλλουν συνέχεια και μεταδίδουν μέσα από τα μέσα μαζικής, μέσα μαζικού, όχι σκοταδισμού και όχι ενημερώσεως, πολλά και διάφορα για όλους μας. Με τάξη λοιπόν και με ευπρέπεια να κάνουμε την πορεία μας μπροστά η κληρική και πίσω όλος ο υπόλοιπος ελληνικός λαός με τα συνθήματά μας που θα είναι, θα σας πούμε στη συνέχεια πια, και μία επιτροπή από 7 άτομα, προσέξτε σας παρακαλώ πολύ, θα πάει μέσα στην Βουλή για να καταθέσει το ψήφισμα. Οι υπόλοιποι
μη φύγει κανείς. Γιατί, προσέξτε, γιατί μπορεί να χρειαστεί, να πολεμήσουμε. Μπορεί να χρειαστεί να πολεμήσουμε σήμερα και εάν χρειαστεί να αρχίσουμε και το αίμα μας. Εάν θα πάμε μέσα και αν βλέπουμε ότι πηγαίνει να ψηφιστεί η συνθήκη Σέγγεν, εγώ ο ίδιος, σας το υπόσχομαι, θα βγω έξω και θα σας ξεσηκώσω να μπούμε όλοι μαζί μέσα στη Βουλή. Όλοι μαζί! Όλοι μαζί! Δεν θα αφήσουμε σε καμία περίπτωση, να ψηφιστεί ο νόμος. Αν στολμήσουν να το ψηφίσουνε. Φωνή λαού, οργή λαού. Φωνή λαού, οργή Θεού. Ελλάδα σαν τον ήλιο σου, ήλιος το Θεός δεν λάβει. Η μεγαλοσύνη στα έθνη δεν μερθιέται με το στρέμα. Με τη καρδιά στο πείρωμα μερθιέται και με αίμα. Πρέπει την εθελοτυφλία και το στρουθοκαμιλισμό. Νέα ειδωλολατρία, νέοι αποστολικοί χρόνοι. Η αναδίπλωση το σκοτεινό δυνάμεο με μανδύα ειρήνης και δημοκρατίας είναι εγχείρον πάσης άλλης πλάνης ότι θα περάσουν αυτά που σκέφτονται. Εφίσταται η προσοχή του ελληνικού λαού, όλων των λαών που εν πολλής ανυποψίαστα σύρονται σε ένα δόκανο καμουφλαρισμένο. Μοναδική ελπίδα η Ορθοδοξία, η οποία δεν έχει κανένα στραβό, πλην όμως έχει πολλούς στραβούς. Τι κι αν είναι οι εχθροί μας, είναι η έστερη ημών, είναι ο Θεός μαζί μας, πολεμό. Χαιρετίζομαι τους προτεργάτες της σημερινής εκδηλώσεως και το λαό που συμπαριστάθη. Ευελπιστούμε πως θα γίνει αντιληφτός ο κίνδυνος στο σύνολο του ελληνικού λαού εντός και πέρα των σύνορων της μαρτυρικής πατρίδας μας. Αν θέλουμε επάξια να τιμούμε όλους που κατά καιρούς προέταξαν στήθη για λευτεριά εν Χριστού δικαιοσύνη, χρήζει μίμησης στους καιρού μας. Τιμή μάρτυρος σημαίνει μίμηση μάρτυρος. Αν έχουμε πάντα, τα μεγαλειώδης μιας μοναδικής Θεού δωρεάς, πας Ορθόδοξος Έλλην και πας Έλλην Ορθόδοξος. Ζήτω η Ορθοδοξία! Ζήτω η Ελλάδα! Και τώρα ο κύριος Μηλιαράκης αναγνώσκει το ψήφισμα το οποίο το οποίο δημοσιογράφος κύριος Μηλιαράκης, το οποίο θα εγκρίνουμε διαβοής και χειροκροτημάτων. Εμείς οι χιλιάδες λαού που συγκεντρωθήκαμε στην πλατεία Κλαθμόνος απόψε 9 Ιουνίου 1997, εκφράζοντας τα αισθήματα εναντίον της συνθήκης του Σέγγεν, σύμφωνοι και με τις θέσεις της Εκκλησίας μας και του Αγίου Όρους, εγκρίνουμε ομοφόνως το παρακάτω ψήφισμα. Πρώτον, καταγγέλλουμε τις ηγεσίες των δύο κομμάτων εξουσίας, του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας, που χωρίς καμιά απολύτως ενημέρωση του ελληνικού λαού και με πλήρη περιφρόνηση προς αυτόν, συμφώνησαν καταρχήν και προχωρούν σήμερα στην επικύρωση της συνθήκης Σέγγεν, όπως ακριβώς έπραξαν ευνηδιαστικά στο παρελθόν και με την επικύρωση της συμφωνίας Μάστρη. Δεύτερον, ζητούμε από τους κατά το Σύνταγμα εκπροσώπους του έθνους, 300 βουλευτές,
να απορρίψουν τη συνθήκη του Σέγγεν, διότι με το καθολικό ηλεκτρονικό φακέλωμα, με τη χρήση του ενιαίου κωδικού αριθμού και τα σχετιζόμενα αρχεία καθιστά τον κάθε πολίτη υποτελεί στον οποιοδήποτε εξουσιαστή. Τρίτον, απαιτούμε την ακύρωση του πρόσφατα ψηφισθέντος νόμου 2472 που ψευδονύμως φέρει τον τίτλο «Προστασία του πολίτη από την ηλεκτρονική επεξεργασία στοιχείων προσωπικού χαρακτήρα». Τέταρτο, ζητούμε τη διενέργεια δημοψηφίσματος για να αποφανθεί ο ίδιος ο λαός για τη συνθήκη του Σέγγεν που απειλεί άμεσα την ελευθερία και την αξιοπρέπεια του ανθρώπου και την εθνική μας ασφάλεια. Διαδηλώνουμε τέλος ότι θα αγωνιστούμε συντονισμένα και πανελλαδικά με όλα τα νόμιμα μέσα για να ακυρώσουμε στην πράξη τις προσταγές της συνθήκης Σέγγεν ως και κάθε ανελεύθερου νόμου που επιβάλλεται στους λαούς από τους εξουσιαστές της νέας εποχής, της νέας τάξης πραγμάτων. Ειδικότερα δηλώνουμε ότι σε καμιά απολύτως περίπτωση δεν πρόκειται να δεχθούμε την έκδοση ηλεκτρονικής ταυτότητας που επιβάλλει η συνθήκη. Όχι στο ηλεκτρονικό φακέλωμα. Όχι στη συνθήκη του Σέγγεν. Ο αγώνας συνεχίζεται. Και τώρα, όπως σας είπε ο πατήρ Νεκτάριος και ο πατήρ Μάξιμος, ειρηνικά θα βαδίσουμε προς τη Βουλή. Θα επιδώσουμε το ψήφισμα και ειρηνικά θα πάει ο καθένας μετά στο σπίτι του. Αυτή είναι η απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής. Ναι, στην εκδήλωσή μας... Ναι. Λοιπόν... Λοιπόν, εδώ τελειώσαμε, αγαπητοί αδελφοί, Έλληνες και Ελληνίδες. Πριν συμπαρίσταται τα εξή σωματεία τα οποία μας στείλανε χαιρετισμό. Ο εκπρόσωπος του βουλευτή Β' Αθηνών Γιώργου Χαρατζαφέρη, κύριος Καούκης Χαράλαμπος. Εκπρόσωπος του κυρίου Γρηγορίου Μιχαλόπουλου, διευθυντή της Τηλετόρα. Ο σύνδεσμος φίλων, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Φίλων Ελληνοφώνου Εξωτερικού ΣΦΕ. Ο πρόεδρος του κόμματος Ελληνισμού, κύριος Σωτήρης Σοφιανόπουλος. Ο πρόεδρος του ΕΛΕ, κύριος Ανδρέας Πετρόπουλος. Ο πρόεδρος του Εξοραϊστικού και Εκπολιτικού Συλλόγου Κωστής Παλαμάς, κύριος Γιανακόπουλος Δημήτριος. Και τέλος, ο Μητροπολίτης Νικαίας, κύριος Αλέξιος, ο οποίος λέγει τα εξής. Σύμπασα η Μητρόπολη Νικαίας, που αποτελείται από τις 7 πόλεις, δηλώνει ότι δεν θα δεχθεί ούτε μία νέα ταυτότητα και καμία συνθήκη Σέγγεν, αλλά αντίθετα όλος ο κλήρος και ο λαός 700.000 ανθρώπων θα αγωνιστεί εναντίον της ευκαιρετικής συνθήκης Σέγγεν. Ο Μητροπολίτης Νικαίας Αλέξιος. Όλοι μαζί τώρα στην πορεία, αφού ψάλλουμε όλοι μαζί τον εθνικό ύμνο και το υπερμάχο στρατηγό. Τι υπερμάχο στρατηγό τα νικητή πλοία ως λυτρωθήσα
και τώρα ως γνήσιοι Έλληνες και πατριώτες τον εθνικό μας ύμνο. Σε γνωρίζω από την όψη του σπαθιού την τρομερή. Σε γνωρίζω από την όψη που με βιά μετράει τη γη. Απ' τα κόκαλα βγαλμένη τον Ελλήνο καλιά και σαν πρώτα ανδριωμένη χαίρο χαίρε ελευθεριά και σαν πρώτα ανδριωμένη χαίρο χαίρε ελευθεριά. Ζήτω η γλυκυτάτη Ελλάδα μας! Ζήτω! Κάτω η συνθήκη Σέγγεν! Όχι στη σκλαβιά των Ελλήνων! Σέγγεν σημαίνει Ελλάδα που λιμένει, το σύνθημα! Σημαίνει Ελλάδα που λιμένει! Προχωράμε στην πορεία! Παρακαλούμε! Παρακαλούμε! Εδώ δύο λεπτά! Εδώ! Σιωπή! Σιωπή, παρακαλώ, δύο λεπτά. Οι ιερείς, οι μοναχοί, μη μιλάτε κυρία μου, οι μοναχοί και οι μοναχές και οι κληρικοί θα συγκεντρωθούν πρώτα εδώ μαζί με την ελληνική σημαία μονάχα που κρατάει ο Κύριος. Η ελληνική σημαία, εδώ θα έρθει, και όλοι οι κληρικοί και οι μοναχοί θα συγκεντρωθούν και οι μοναχές να συγκεντρωθούν μπροστά στην εξέδρα. Ανοίξτε διάδρομο η λαϊκή για να περάσει πρώτα το Ράσο. Δεν θα ακολουθήσει κανείς μπροστά από το Ράσο. Μετά τους ιερείς ακολουθεί η συντονιστική επιτροπή και μετά ο λαός και τα πανώ. Θα πάμε από σταδίου. Ανοίξτε πρώτα, Μαρία. Παρακαλώ, διάδρομο, Μαρία. Και όλοι οι ιερείς, οι πατέρες, μοναχοί και μοναχές να συγκεντρωθούν ενώπιον της εξέδρας. Σώσον Κύριε. Yeah.
έχετε. Σαν την άλλη φορά. Είχε καμιά 30-40 χιλιάδες. Δεν φαινόταν ο κόσμος που ήταν συγκέντρωση, τώρα φαινόταν. Από Βέσπα. Τι είναι, Βάμπη. Καλησπέρα. Καρδάπη, τώρα τι γίνεται. Θα γίνει από το ξέχνιστα. Πέρα τώρα. Δεν το έχω. Το έχει πάρει αδερφός. Με έφερε και μου το πήρε μετά. Δεν σε ρωτήσω.